Καλώς ήρθατε. Πάμε να κάνουμε με διαφορετικό τρόπο μακαρόνια φούρνου. Ρίχνουμε αρκετό αλάτι σε νερό που βράζει και ετοιμάζουμε 1 κιλό μακαρόνια. Σε σκεύος βάζουμε ελαιόλαδο. Τα σκεύη και τα υλικά που χρησιμοποίησαμε στη συνταγή μπορείτε να τα βρείτε στο foodaholics.shop. 500 γραμμάρια σάλτσα ντομάτας. Τα αφήνουμε να βράσουν σε μέτρια φωτιά. Διαλύουμε 1 κύβο βοδινό. Ρίχνουμε πιπέρι. Ρίγανη. Χτυπάμε 3 αυγά. Κατεβάζουμε από τη φωτιά και τα ενσωματώνουμε με γρήγορες κινήσεις στη σάλτσα. Προσθέτουμε 200 γραμμάρια κεφαλοτήρι και ανακατεύουμε. Και τέλος αρωματίζουμε με 50 γραμμάρια βούτυρο. Σε περίμαχο σκεύος ή ταψί βάζουμε τα ζυμαρικά, απλώνουμε τη σάλτσα και ανακατεύουμε. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Πασπαλίζουμε με 100 γραμμάρια τριμμένο κίτρινο τυρί και ψήνουμε στους 200 βαθμούς Κελσίου τις αντιστάσεις μέχρι να λιώσει το τυρί. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!